Του Χριστού από τη σελίδα 990, σελίς 990, από τις πράξεις των Αποστόλων και από το ΚΑΠΑΖΙΤΑ κεφάλαιο, 27 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίς 990, ΚΑΠΑΖΙΤΑ 1. Αφού δε απεφασίστην αποπλέψομεν στην Ιταλία παρέδωκαν τον Παύλον και την άσ' άλλους δεσμίους της εκατόνταρχων Ιούλιον, ονομαζόμενον εκ του τάγματος του σεβαστού λεγομένου, και αφού επέβημεν εις πλοίων αδραμητινών, εσηκώθημεν μέλλοντες να παραπλέψομεν τους κατά την Ασίαν τόπους, έχοντες με θυμών αρίσταρχων των Μακεδόνα της Θεσσαλονίκης, και την άλλη μέρα εφτάσαμε Σιδώνα, και ο Ιούλιος φιλανθρώπος, φερόμενος προς τον Παύλο, επέτρεψεν εις αυτό να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και εκείθεν σηκωθέντες υπεπλέψαμεν την Κύπρον, επειδή ήσαν εναντίοι οι άνεμοι, και διαπλέψαντες στο πέλαγος της Κιλικίας και Παμφυλίας ήλθομεν στα μοίρα της Λυκίας, και εκεί ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, το οποίο έπλεε στην Ιταλία, επεβίβασεν ημάς εις αυτό. Βραδιπλοούντες δε ικανάς ημέρας και μόλις φθάσαντες εις την Κνίδων, επειδή δε μας άφηνε ο άνεμος, υπεπλέψαμεν την Κρήτην κατά τη Σαλμόνη. Και μόλις παραπλέψαντες αυτήν ήλθομεν εις τόπον την ονομαζόμενον Καλούς Λιμένας, πλησίον του οποίου ήτο η πόλης Λασέα. Επειδή δε παρήλθεν ικανός καιρός και ο πλούς ήτο ήδη επικίνδυνος, διότι και η νηστεία είχεν ήδη παρέλθει, συνεβούλευεν ο Παύλος λέγον προς αυτούς άνδρες, βλέπω ότι ο πλούς έμελε να γίνει με κακοπάθειαν και πολύ ζημίαν, ουχή μόνο του φορτίου αλλά και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών. Αλλά εκατόνταργος επίθετο μάλλον εις τον κυβερνήτην και εις τον άφκληρον, παρά εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα. Και επειδή ο λιμήν δεν είτο επιτίδιος εις παραχημασίαν, οι πλειότεροι εγνωμοδότησαν να σηκωθώσει και εκείθεν, ώστε φτάσαντες, εάν η δύνατο, εις φήνικα λιμένα της Κρήτης, βλέποντα προς τον Λίβαν άνεμον και προς τον χώρον να παραχημάσωσιν εκεί. Και ότε έπνευσεν ο λίγος νότος, νομίσαντες ότι επέτυχον του σκοπού, ανέσυρον την Άγκυραν και παρέπλεον πλησίον την Κρήτην. Πλην με το λίγον, προσέβαλε κατά αυτής άνεμος τυφωνικός ο λεγόμενος Ιβροκλείδων. Και επειδή το πλοίον συνειρπάστη και δεν είναι δύνατο να αντέχει προς τον άνεμον, αφεθέντες εφερόμεθα. Και τρέξαντες υπό νησίδιον τι ονομαζόμενον Κλάβδιν, μόλις ειδηνήθημεν να βάλομεν στην εξουσία ημάς την Λέμβον, την οποία αφού ανέλαβον, μετεχειρίζοντο βοηθήματα, ζώνοντες υποκάτωθεν το πλοίο. Και φοβούμενοι μη εκπέσωσιν εις την Σύρτην, κατεβίβασαν τα πανία και φέροντο ούτως. Και επειδή έχει μαζόμεθα σφοδρός, την ακόλουθον ημέραν έκαμονον χύσιν, και την τρίτην μετασυδίας ημών χείρας ερήψαμεν τα σκεύη του πλοίου. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνεται ούτε ήλιος ούτε άστρα, και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπί σωτηρίας αφηρείτο πλέον αφημών. Μετά δε πολυήμερον ασιτίαν, σταθείς ο Παύλος εν το μέσο αυτόν είπεν, «Έπρεπεν ο άνδρες να μου υπακούσετε και να μη σηκωθείτε από της Κρήτης, και ούτω θέλωμεν αποφύγει την κακοπάθειαν ταύτην και την ζημίαν. Αλλά και ήδη σας παρενώ να έχετε θάρρος, διότι εξ ημώνου δε μία ψυχή δε θέλει χαθεί ή μη μόνο το πλοίον. Διότι τη νύχταν ταύτην εφάνισε με άγγελος του Θεού, του οποίου είμαι, τον οποίον λατρεύω, λέγον μη φοβού Παύλε, πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος, και ειδού ο Θεός σου χάρισε πάντα σου πλέοντας μετά σου. Δια τούτο θαρείτε άνδρες, διότι πιστεύω εις τον Θεόν ότι ούτω θέλει γίνει, καθόν τρόπον ελαλήθη προς εμένα. Πρέπει δε να πέσομεν εις νήσον τεινά. Ότε δε ήλθεν η 14η νύξ, ενώ παρεφερόμεθα εν τη Αδριατική θαλάσση, περί το τέλον της νυχτός, εσυμπέρανον η ναύτε
ότι πλησιάζουν εις τόπον τεινά. Και ρίψαντε στη βολίδα, έβρον 20 οριές. Και αφού επροχώρησαν λίγο διάστημα, ρίψαντε και πάλι τη βολίδα, έβρον οριάς 15. Και φοβούμενοι, μήπως πέσομεν έξω εις τραχείς τόπους, ρίψαντε 4 αγκύρας από τις πρίμνης, ύφργοντο να γίνει ημέρα. Επειδή δε οι ναύτες ζήτουν να φύγω συν εκ του πλοίου και κατεβίβασαν την Λέβων εις τη θάλασσαν, επί προφάση ότι έμελον να εκτείνωση αγκύρας εκ της πρόρας. Ο Παύλος είπε προς τον εκατόνταρχον και προς στρατιώτας, «Εάν ότι δε μείνω συν εν το πλοίο, σεις δε δύναστε να σωθείτε». Τότε οι στρατιώτες απέκοψαν τα σκηνία της Λέμβου και αφήκαν αυτή να πέσει έξω. Έως δε να ξημερώσει, ο Παύλος παρεκάλει πάντας να λάβω συντροφήν την άλλη λέγον, 14 ημέρα σήμερον προσδοκώντες διεμένετε νηστική και δεν εμφάγετε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι το αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε τα αυτά και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Ήμεθα δε εν το πλοίο, ψυχή όλε 276. Αφού δε γορτάστησαν από τροφής, ελάφρυνον το πλοίο, ρίπτοντες τον σύτον εις την θάλασσα. Και όταν έγινε η μέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετείνουν όμως κόλπον την άέχοντα αιγιαλών, εις τον οποίον ευουλεύθησαν αν η δύνατο να εξώσωσει το πλοίον. Και κόψαντες τα σαγκύρας, αφήκαν τον πλοίον εις την θάλασσαν, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πιδαλίων και υψώσαντες τον ατέρμονα προς τον άνεμον, κατευθύνονται εις τον αιγιαλών. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον. Και μεν πρόρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσωση του δεσμίους, δια να μην φύγει μη δύσκολη βίσας. Αλλά ο εκατόνταρχος θέλων να διασώσει τον Παύλον, εμπόδισαν αυτούς από του σκοπού. Και προσέταξεν όσοι δύνατο να κονλυβώσει να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις τη γην, οι δε λυποί, άλλοι μεν επισανίδων, άλλοι δε πέιτενων λειψάνων του πλοίου και ούτω διασώθησαν πάντες εις την γην. Αμήν. Ένα φοβερό ταξίδι που ο Θεός επέτρεψε στον εκλεκτό και σπάνιο δούλο του, τον Παύλο. Όμως μιλάμε φοβερό ταξίδι. Αφού ο Παύλος απεστάλλει παρακυρίου και δεδεμένος στο πνεύμα τη ευρέθη στα Ιεροσόλυμα και εκεί ομολόγησε ενώπιον βασιλέων, ενώπιον αρχόντων, ενώπιον στρατηγών και ενώπιον όλου του λαού του Ισραήλ και έμεινε περίπου 2 χρόνια εκεί κατά το θέλημα του Θεού, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να αποστείλει ο Θεός τον Παύλο αλλού. Και η αποστολή του ήταν στη Ρώμη, εκεί που ο Θεός τον είχε οδηγήσει. Και το ταξίδι ξεκίνησε. Τον εμπιστεύτηκαν αυτόν και άλλους δεσμίους σε έναν εκατόνταρχο τον Ιούλιο, ο οποίος ήταν καλός άνθρωπος και ομολογεί ο Λόγος του Θεού ότι φιλανθρώπος φερόμενος προς τον Παύλον επέτρεψε να υπάγει προς τους φίλους αυτού και να λάβει περίθαλψη. Και το ταξίδι ξεκίνησε. Πέρασαν τα παράλια της Ασίας, αργά πηγαίνανε γιατί ο καιρός δεν ήταν καλός και έφτασαν στην Κρήτη, είχε περάσει ο καιρός, είχε μπει χειμώνας και αγκυροβολήσανε στους καλούς λιμένες πλησίον του οποίου ήταν η πόλη Λασέα, πιθανόν το Λασίθι που λέμε εμείς. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το σχέδιο του Θεού. Μέσα στο πλοίο υπάρχουν 276 άνθρωποι. Κάποιοι από αυτούς είναι ναύτες. Κάποιοι από αυτούς
είναι στρατιώτες, κάποιοι από αυτούς είναι δέσμοι και ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Ιούλιος ο εκατόνταρχος, είναι ο Λουκάς, ο σύντροφος και συνεργός του Παύλου και ο Αρίσταρχος, αδελφός από τη Μακεδονία και εκ Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος παίρνει πρωτοβουλία. Ποτέ δεν παίρνει πρωτοβουλία ο Παύλος εάν δεν εξητήσει τη φωνή του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ποτέ δεν παίρνει πρωτοβουλία. Όμως με οδηγία Θεού συμβουλεύει. Δεν έχει εξουσία να διατάξει, αλλά σε παρένθεση, θα του δοθεί εξουσία στο μέλλον και θα διατάζει. Τώρα δεν έχει εξουσία να διατάξει. Τώρα συμβουλεύει. Και μάλιστα χωρίς να του δίνουν και μεγάλη σημασία. Γιατί υπάρχει ο καπετάνιος, υπάρχει ο κυβερνήτης, υπάρχει ο πλειοκτήτης, υπάρχουν οι ναύτες, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν. Ο Παύλος όμως λέει μη φύγουμε από εδώ, γιατί έτσι του είπε ο Θεός, ο οποίος ξέρει το μέλλον. Όμως όταν μαζεύτηκαν να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση, η απόφαση ήταν σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, του καπετάνιου, του πλειοκτήτη, των αυτών. Και είπαν καλύτερα να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο διπλανό λιμάνι. Σωστή ήταν η πρότασή τους. Πιο σωστή. Το διπλανό λιμάνι ήταν πιο ασφαλές και πιο κοντά σε πόλεις. Πιο σωστή ήταν η απόφαση των ειδημόνων. Απεδείχθη όμως εντελώς λανθασμένη σε σχέση με τη φωνή του Θεού. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος είναι σοφός να καταλάβει το θέλημα του Θεού και συνετός να πράξει το θέλημα του Θεού. Άλλοι είναι οι δήμονες, οι σοφοί του κόσμου τούτου, και άλλος είναι ο σοφός του Θεού. Το μωρόν του Θεού που είναι σοφότερο των ανθρώπων. Μωρόν του Θεού είναι τώρα ο Παύλος. Δεν έχει ιδέα από θάλασσα. Καμία σχέση. Αλλά με την διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου γίνεται σοφότερος των σοφών ανθρώπων που ξέρουνε. Πράγματι νομίσανε όταν είδαν να φυσάει νότος ότι μας βοηθάει να πάμε δίπλα, κοντά είμαστε. Αλλά το σχέδιο του Θεού εκπληρώθηκε, γιατί πρέπει να συστήσει τον Παύλο. Πρέπει να σώσει όλους που ταξιδεύουν σε αυτό το πλοίο ο Θεός. Αυτό είναι το σχέδιό του. Πρέπει να σώσει τη Μελίτη. Έχει σχέδιο ο Θεός. Φοβερό, τρομερό, ένδοξο. Να συστήσει τον Παύλο ανάμεσα σε όλους που ταξιδεύουν με αυτό το πλοίο για να δεχθούν το λόγο του και να σωθούν. Να συστήσει τον Παύλο αφού με θαυμαστό τρόπο. Κοιτάξτε το χάρτη, δέστε την Κρήτη και δέστε τη Μάλτα. Ένα μικρό νησάκι μέσα στη Μεσόγειο θάλασσα. Πώς το οδήγησε ο Θεός με τέτοια τρικυμία κατευθείαν στη Μάλτα? Φοβερός είναι ο Θεός, αδερφοί. Φοβερό είναι το σχέδιο του Θεού στη ζωή σου. Μη το χάσεις. Ο Παύλος δεν αγανάκτησε που δεν δέχτηκαν τη γνώμη του, τη γνώμη του Θεού, γιατί ξέρει ότι θα έχει καλή συνέχεια. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός, θα έλεγε ο Παύλος για μένα. Καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός και για όλους αυτούς. Και όταν λοιπόν συμβούλευσε και δεν τον άκουσαν, δεν τους έβαλε τις φωνές, δεν αγανάκτησε, ταπεινώθηκε. Γιατί όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, αυτόν υψώνει ο Θεός.
ταπεινώθηκε, αποδέχθηκε. Και αμέσως μόλις ξεκίνησαν ήρθε τυφωνικός άνεμος. Πού να το φανταστούν οι άνθρωποι, ναύκληρος, καπετάνιος, πλειοκλητήτης, ναύτες, πού να το φανταστούν ότι λίγο θα κάνω έτσι και θα έρθει ο τυφωνικός άνεμος. Όλα είναι στα χέρια του Θεού. Αμήν, αδελφοί. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Και ό,τι κάνει είναι για τη δική του δόξα. Αρκεί να βρει έναν άνθρωπο, τον Παύλο. Εσένα. Μωρόν του κόσμου, σοφότερον των σοφών ανθρώπων. Και αρχίζει μετά η ταλαιπωρία τους. Και όταν λέμε ταλαιπωρία, εννοούμε ταλαιπωρία. Ποιος να έχει όρεξη να φάει? Δεν φαινόταν ούτε ήλιος ούτε αστέρια. Ποιος τα άκρυβε το σχέδιο του Θεού? Αδελφοί, να δούμε σας παρακαλώ τι ωραίο σχέδιο έχει ο Θεός για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και για μας. Απίστευτο είναι το σχέδιο του Θεού. Ούτε ήλιος φαινόταν, ούτε αστέρια φαινόταν, αέρας, και όλο πήγαινε και πιο δυνατά και μπροστά ο χειμώνας. Καμιά ελπίδα. Ποιος να... Πολυήμερο ασιτία. Κανείς δεν είχε όρεξη να φάει. Και στις 14 μέρες ο Θεός τον οποίον, στον οποίον ανήκει ο Παύλος και τον οποίον λατρεύει και υπηρετεί, στέλνει έναν άγγελο. Ήρθε το τέλος της δοκιμασίας και η αρχή του να σε συστήσω, Παύλο, και να δοξαστώ. Ένας άγγελος την κρίσιμη στιγμή. Παύλο, μη φοβάσαι, γιατί είχε αρχίσει να φοβάται. Ξέρεις, να πει να περνάνε 14 μέρες. Κύριε, υπάρχει φόβος. Είναι άνθρωπος. Είμαστε άνθρωποι. Φοβόμαστε. Αλλά σήμερα μας λέει ο Θεός, μη φοβού, μόνο πίστευε. Πίστευε στην αγάπη του Θεού Πατρός. Εμπιστέψου αυτόν στον οποίον ανήκεις. Ερώτημα, ανήκεις? Εμπιστέψου αυτόν στον οποίον ανήκεις και έχεις παραδώσει τη ζωή σου. Εμπιστέψου αυτόν τον οποίον υπηρετείς και λατρεύεις και δοξάζεις και μη φοβάσαι τίποτα. Μη φοβάσαι, Παύλο. Γιατί έχω σχέδιο για σένα. Πρέπει να παρασταθείς ενώπιον του Κέσαρος. Το κατάλαβες, θυμάσαι που το είχα πει. Μου το έχεις πει, αλλά τώρα κοίτα πως χαλάσαν τα πράγματα. Βρε, μη φοβάσαι. Συγγνώμη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Έχω σχέδιο. Πρέπει να πας στον Κέσαρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το σχέδιό μου. Πρέπει να πας στον Κέσαρα, αλλά εγώ πρέπει να σώσω και όλους αυτούς. Χάριν σου. Γίνεται αιτία μεγάλης σωτηρίας. Γιατί? Γιατί έτσι έχει σχεδιάσει ο Θεός. Μα έκανε τίποτα? Τίποτα δεν έκανε. Το μόνο που έκανε είναι, είπε αυτό που του είπε ο Θεός, να μείνουμε εδώ, να μην φύγουμε. Τίποτα άλλο δεν έκανε. Τα άλλα όλα είναι το σχέδιο του Θεού. Η υπακοή του είναι να περιμένει το σχέδιο του Θεού. Σαν άνθρωπος φοβήθηκε, το είδε ο Θεός. Παύλο, μη φοβάσαι. Έχω σχέδιο για σένα, δεν τελειώνει εδώ το πράγμα. Θα πας στον Κέσαρα να ομολογήσεις. Αλλά ο Θεός σου χάρισε όλους αυτούς, του λέει ο άγγελος. Για τούτο παίρνει τώρα το λόγο ο Παύλος. Μη φοβάστε, αδερφοί. Μη φοβάστε, άνδρες. Γιατί πιστεύω ο Θεός τον οποίον ανήκω και τον οποίον υπηρετώ θα κάνει όπως μου το είπε. Ακριβώς όπως το πει θα το κάνει. Και πρέπει να πλησιάζουμε να πέσουμε σε ένα νησί, τη Μάλτα. Την Κουκκιδίτσα μέσα στη Μεσόγειο. Τώρα ο ναύκληρος δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Τώρα ακούει με προσοχή. Και ο καπετάνιος
και ο πλειοκτήτης και ο εκατόνταρχος, όλοι τον ακούνε με προσοχή. Ρίχνουνε την οριά, βλέπουνε ένα βάθος 20 οριές. Ξαναρίχνουνε 15, υπολογίζουνε ότι πλησιάζουμε σε στεριά, μέσα στη Μεσόγειο σε στεριά. Φοβούμενοι λοιπόν μην πέσουνε σε ξέρες, έριξαν 4 άγκυρες και ύφχοντο να ξημερώσει να δούνε τι γίνεται. Απόλυτο σκοτάδι. Μέχρι να ξημερώσει τώρα ο Παύλος. Πριν από αυτό. Οι ναύτες βλέποντας τον κίνδυνο λένε να γλιτώσουμε εμείς. Ζητούν λοιπόν, ζητούσαν να φύγουν από το πλοίο, κατέβασαν τη Λέμβο που την είχαν δέσει, την προετοίμασαν να μπουν μέσα και να φύγουν. Κανείς δεν κατάλαβε τίποτα. Ούτε ο Ιούλιος, ούτε ο πλοιοκτήτης, ούτε ο Ναύκληρος. Και ο Παύλος τώρα συμβουλεύει δεύτερη φορά. Αλλά η συμβολή του είναι η διαταγή. Εάν αυτοί οι ναύτες δεν μείνουν στο πλοίο, ούτε εσείς θα μπορέσετε να σωθείτε. Δεν λέει ούτε εμείς. Ξέρει ότι αυτός πρέπει να πάει στη Ρώμη. Θα βρει τρόπο ο Θεός. Αλλά τώρα ενδιαφέρεται για αυτούς που ο Θεός πρόκειται να σώσει. Ούτε εσείς δεν θα σωθείτε. Και αμέσως δίνει εντολή ο εκατόνταρχος. Κόβουνε τα σκοινιά της Λέμβου και πού να φύγουν οι ναύτες. Όλοι μέσα. Τώρα δεν διστάζει να τον υπακούσει. Τώρα τον έχει συστήσει ο Θεός. Τώρα ο Παύλος είναι ο κυβερνήτης του πλοίου. Τώρα ο Παύλος είναι ο μέγας μέσα στο πλοίο. Τώρα ο Παύλος που ταθυδινώθηκε τον ύψος ο Θεός. Και αυτά που λέει δεν είναι λόγια. Είναι αλήθεια. Και πριν ξημερώσει τους λέει, ελάτε να φάμε τώρα γιατί δεν θα αντέξουμε. 14 μέρες έχετε να φάτε. Πάλι δεύτερη υπακοή. Πήραν ψωμί και αρχίσανε και τρώγανε, αφού πρώτα προσευχήθηκε ενώπιον τους ο Απόστολος Παύλος στο Θεό στον οποίον ανήκει και τον οποίον λατρεύει. Και όταν ξημέρωσε, είδαν απέναντι τη γη, πρόσεξαν, βρήκαν ένα αγιαλό στον οποίο ευβουλεύθησαν αν είναι δύνατο να στείλουν προς εκεί τα πλοία. Και τώρα έρχεται να εκπληρωθεί ο λόγος του Θεού. Οι ναύτες που ξέρουνε παίρνουν πια το πλοίο στα χέρια τους. Γιατί? Για να σωθούνε. Αν τους είχε αφήσει να φύγει δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Οι άλλοι, ούτε οι στρατιώτες ούτε οι δέσμοι. Οι ναύτες λοιπόν αφού έκοψαν τις άγκυρες, άφησαν το πλοίο στη θάλασσα, έλυσαν τους δεσμούς των πιδαλίων, ύψωσαν τον ατέρμονα προς τον άνεμο και κατευθύνονται εις τον Αιγιαλόν. Μην τους αφήσεις να φύγουνε, δεν θα σωθείτε. Υπάκουσε ο εκατόνταρχος ο Ιούλιος, έμειναν οι ναύτες μέσα και αναλαμβάνουν τώρα αυτό που κανένας άλλος δεν μπορεί να κάνει. Ούτε ο Παύλος, ούτε ο Ιούλιος, ούτε ο κυβερνήτης, ούτε ο καπετάνιος. Αυτό μπορούσαν να κάνουν μόνο οι ναύτες. Αδελφοί, είναι φοβερό το σχέδιο του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι σχεδιάζει καλές βουλές για σένα. Είναι ότι έχει και τους ανθρώπους που θα ενεργήσουν για να τις εκπληρώσουν, για να τις εκτελέσουν. Είναι τέλειος ο Θεός μας. Δηλαδή είναι απίστευτος, μοναδικός. Γι' αυτό μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Τι θα κάνει, πού να ξέρω. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι θα κάνει ο Θεός. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα κάνουμε εμείς. Ώστε να κάνει ο Θεός. Αυτά που βούλεται, που έχει αποφασίσει να κάνει. Να φάμε, για να μην πεθάνουμε από την πείνα. Για να αντέξουμε να έχουμε δύναμη 14 μέρες πείνα. Να φάμε,
να υποδύσουμε τους ναύτες να φύγουνε και στη συνέχεια να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Θεός με τους ναύτες που δεν φύγανε. Και οι ναύτες έκαναν καλά τη δουλειά τους, γιατί το κάνανε για τον εαυτό τους, και έριψαν το πλοίο προς την θάλασσα. Το πλοίο στην άμμο, το μπροστινό μέρος κόλλησε, στερεό, αμετακίνητο, το πίσω διελύετο, γιατί τους είχε πει ότι το πλοίο θα καταστραφεί. Και τρίτος κίνδυνος. Αποφασίζουν οι στρατιώτες τώρα να σκοτώσουμε τους δεσμίους να μην φύγουνε. Όμως πια ο Θεός έχει φτιάξει την καρδιά του Ιούλιο, του εκατόνταρχου. Δεν τους άφησε και έδωσε εντολή όσοι μπορούν να κολυμπήσουν να πάνε απέναντι, και όσοι δεν μπορούν πάνω σε ξύλα και οτιδήποτε βρεβούν να περάσουν, και σώθηκαν όλοι. Και το σχέδιο του Θεού μέχρι εδώ κυκληρώθηκε. Για σκεφτείτε. Τι ωραίο σχέδιο, τι απρόβλεπτο. Ανεξιχνίαστε η βουλέ. Μπορείς να καταλάβεις το σχέδιο του Θεού. Δεν μπορείς να το γνωρίσεις το σχέδιο του Θεού. Μόνο μπορείς να το ζήσεις. Και όταν το ζήσεις θα το εγνωρίσεις κιόλας. Με μία προϋπόθεση. Ευθείες, ευλογημένες είναι ο δί του Κυρίου. Αλλά οι δίκαιοι, πιστεύοντες και υπακούοντες στο Λόγο του Θεού και εξητούντες στο Λόγο του Θεού, δεν πέφτουνε. Παραβάτες θα πέσουνε. Και τώρα ποιος έδινε εντολή? Ο Παύλος. Γιατί αυτός έχει Λόγο Θεού. Είναι ο μόνος που εξητάει. Είναι ο μόνος που μπορεί να ακούσει τη φωνή του Θεού. Και το πιο σημαντικό, είναι ο μόνος στον οποίο ο Θεός μπορεί να του μιλήσει. Και βρέθηκαν σε ένα νησί άγνωστο, στη Μελίτη. Όμως ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα. Όλα έτοιμα. Και το σημαντικότερο, να υψώσει και να συστήσει πάλι τον Παύλο ο Θεός. Ξαναλέω, τι Θεός είναι αυτός, τι θαυμαστός. Βάρβαροι με πολλή συμπάθεια τους πήραν, τους φιλοξένησαν, άναψαν φωτιά γιατί έκανε κρύο, τους θέρμαναν, και ο Παύλος δεν είναι τεμπέλης. Πρώτος εργάζεται. Τι εργάζεται? Αυτό που κάνουν όλοι. Εάν δεν εργάζεσαι στο έργο του Θεού, μάταιος είναι ο κόπος σου. Βασιλεία ουρανών δεν υπάρχει. Μη εργάζεστε δια την τροφήν τη φθυρωμένην, αλλά για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων. Εάν δεν εργάζεσαι για την τροφή τη μένουσα η ζωή αιώνιων, είναι κλειστή η πόρτα. Δεν μπορείς να εισέλθεις. Γιατί ο Κύριος έρχεται κρατώντας το μισθό μας στα χέρια του για να δώσει εις έκαστον τι? Κατά το έργον αυτού. Είναι φοβερό, αδερφοί, να συνειδητοποιήσουμε τι ο Θεός θέλει από μας. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης σας, τον οποίον ειδείξατε, πού? Υπηρετούντες τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό είναι το μυστικό. Μην μας πλανάει η καρδιά μας, μην ακούμε ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αν περπατάς στα σοδούς του Κυρίου, και ποιοι είναι οδοί του Κυρίου, ακούστε τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι κατά χάριν αμήν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρο Θεού, όχι με έργα, για να μην καυγηθεί κανένας, διότι του Θεού ποίημα, δηλαδή κτίσμα ήμεθα,
κτιστέντες τώρα εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Ποια έργα? Όχι αυτά που διαλέγεις εσύ, ούτε αυτά που νομίζεις εσύ. Τα έργα που προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσομεν εν αυτής. Αυτή είναι η οδός, η ευθεία του Κυρίου. Τα έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσεις αυτά. Και ποια είναι αυτά? Αυτά μπορείς να κάνεις και είναι μπροστά σου. Αν όμως φεύγεις δεξιά και αριστερά, δεν τα κάνεις. Και αν δεν τα κάνεις, δεν έχεις έργο. Και αν δεν έχεις έργο, δεν έχεις μισθό. Και αν δεν έχεις μισθό, δεν έχεις καρπό, γι' αυτό δεν έχεις μισθό. Και χωρίς καρπό δεν μπορείς να πας στον ουρανό. Τώρα λοιπόν, εξελίσσεται το σχέδιο του Θεού. Ο Παύλος δεν καμάρωσε, δεν είπε εγώ είμαι τώρα και κανένας άλλος δεν είναι, εμένα θα ακούτε, αλλά πήγε σαν πρώτος δούλος, μάζεψε φρήγανα και τα ρίξε στη φωτιά για να ζεσταθούνε. Αλλά ο Θεός έχει και εκεί σχέδιο, που αν δεν εργάζεται δεν θα αποκαλύπτε το. Δεν θα λάμβανε χώρα. Αν δεν εργάζεσαι το έργο του Θεού δεν λαμβάνει χώρα. Δεν εκτελείται το αγαθό σχέδιο του Θεού. Και καθώς μάζευε, τακ, μια οχιά τον τσίπ τον δάγκωσε και έμεινε στο χέρι του. Όλοι οι ηθαγενείς θαύμασαν. Όπω, άνθρωπος κακός, φωνεύστα είναι. Γλίτωσε από το ναυάγιο και ο Θεός έστειλε, ο Θεός τους έστειλε οχιά για να τον θανατώσει. Και περίμεναν να δουν τις ενέργειες της οχιάς, του δηλητηρίου της οχιάς. Ο Παύλος όμως το πήρε, το πέταξε στη φωτιά και συνέχισε να εργάζεται κανονικά τη δουλειά του. Και πέρναγε η ώρα και δεν γινόταν τίποτα κακό. Μη φοβάσαι, κανένα κακό δεν θα γίνει στη ζωή σου. Κανένα κακό. Και άλλαξε η καρδιά των ηθαγενών. Πω, Θεός είναι. Ρε, τι άνθρωπος είναι αυτός? Θεός δεν είναι άνθρωπος, Θεός είναι. Και ενώ πρώτα τον είχαν καταδικασμένο, τώρα ο Θεός τον συστήνει όχι μόνο στους 276, αλλά και σε όλη τη Μάλτα. Η Μάλτα είναι η χριστιανική χώρα ακόμη. Αλλά έχει και συνέχεια το ευλογημένο σχέδιο του Θεού. Σήμερα, αδελφοί, θα προσευχηθούμε όλοι να μας χαρίσει την ικανότητα να περπατήσουμε ακριβώς το δικό του σχέδιο. Εγώ πολύ το θέλω. Αν το θες, σήκω στο χέρι σου. Εγώ πολύ το θέλω, Κύριε μου, να περπατήσω ακριβώς σε αυτό που έχει σχεδιασμένο για μένα. Να περπατήσουμε ακριβώς σε αυτό που έχει σχεδιασμένο ο Θεός για σένα. Έχει! Αλλά να περπατήσουμε, αδερφοί. Να περπατήσουμε ακριβώς σε αυτό που έχει σχεδιάσει ο Θεός. Με υπομονή, με ταπείνωση. Με αγάπη, με μακροθυμία, με προσευχή, με εξήτηση. Δεν μπορεί να κάνεις μεγάλα πράγματα. Μόνο θα ρωτάς, Κύριε, τι με θέλεις να κάνω. Εγώ, ξέρετε, θα προσευχόμουν ανόητος. Εκεί στην Κρήτη, κάνε, Κύριε, να μ' ακούσουν, να μην σκυλοπνιγούμε. Παύλος όμως, ξέρετε τι έλεγε? Γεννηθεί το, Κύριε, το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Αμήν, αδερφοί. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Γεννηθεί το θέλημά σου. Και συνεχίζεται το έργο του Θεού. Εις τα πέριξ του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Πομπλίου, ως της αναδεχθείς ημάς φιλοξένησε φιλοφρόνος 3 μέρες. Άνοιξε την καρδιά του ανθρώπου και λέει, λάτε να σας φιλοξενήσω. Ο πρώτος της πόλης. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου, Πάσχων πυρετών και δυσεντερία. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός.
πυρετό και δυσεντερία στον πατέρα του Ποπλίου. Γιατί? Για να δοξαστεί το όνομά του υψώνοντας τον Παύλο, για να υψωθεί ο Παύλος και να δοξάσει το όνομά του. Και ο Παύλος προσευχηθείς επέθεσε επ' αυτόν τα σχήρας και ιάτρευσεν αυτόν. Έκπληκτοι όλοι. Και την εποχή η δυσεντερία και ο πυρετός θανάτωνε τους ανθρώπους. Υπήρχαν φάρμακα. Ξέρεις να είναι άρρωστος και αμέσως μετά να είναι καλά. Πόσο χάρηκα για την αδερφή μου την Ευαγγελία. Πόσο είπε, 25 χρόνια, είπε 15, 25 χρόνια δεν μπορούσα, λέει, να κουνηθώ, πόναγα. Όπου και να είχα πάει δεν μπορούσα να θεραπευτώ. Και τη Δευτέρα, λέει, στη δοξολογία πάνω εκεί που είχα μαλαλαγμό, ξαφνικά με θεράπευσε. Και έχω τόσο χαρά, σαν να ξαναγεννήθηκα. Σαν να αναγεννήθηκα πάλι. Αυτός είναι ο Χριστός, αδερφοί. Δεν κάνει μπαλώματα. Αυτός είναι ο Χριστός. Τελεία θεραπεία. Και όταν τ' άκουσαν, όλοι όσοι είχαν ασθενείς, τους φέρνανε στον Παύλο. Και ο Παύλος προσευχότανε και ο Θεός θεράπευε όλους. Και το αποτέλεσμα πίστεψε όλη η Μάλτα. Πίστεψαν όλοι οι συνταξιδιώτες μέσα σε αυτό το φοβερό ταξίδι του Παύλου, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι δοξάστηκε ο Θεός. Δοξάστηκε ο Θεός μόνο και μόνο γιατί ο Παύλος ήταν δίκαιος στα μάτια του Θεού. Όμως όχι μόνο πίστευε στις αγαθές βουλές του Θεού, αλλά είχε και τη σύνεση να εξητάει για να ξέρει τι να κάνει, ώστε να περπατήσει ακριβώς στο θέλημα του Θεού, ως σοφός και όχι ως άσοφος. Ιδιαίτερα για μας αυτό είναι πιο σοβαρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Ας σηκωθούμε, αδερφοί, σας παρακαλώ να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε